Η Ρωσία απαντά με πραγματικό πυρηνικό όπλο στον διπλωματικό τομέα στην αντιρωσική ιστερία των κρατών της Βαλτικής και της άρνησής τους να δεχθούν και να κατανοήσουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ρωσόφωνων της Ουκρανίας, αλλά κυρίως την επέκταση του ΝΑΤΟ σε Φινλανδία και Σουηδία. Έρει την αναγνώριση ως ανεξάρτητων δημοκρατιών των τριών χωρών της Βαλτικής και αραθέτει που αμφισβήτησε την ένταξή τους στη συμμαχία, ενώ αποκτά δικαίωμα επέμβασης στο έδαφος τους. Η Κρατική Δούμα, δηλαδή το Κοινοβούλιο της Ρωσίας, υπέβαλε σχέδιο νόμου για την καταγγελία και την άρση αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Λιθουανίας, που σημαίνει ότι πλέον η Λιθουανία με την ισχυρή ρωσόφωνη κατά 40% περίπου κοινότητα πρέπει να επιστρέψει στο ρωσικό κράτος. Υπενθυμίζουμε ότι η Λιθουανία αποχώρησε από την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών το 1991 με το διάταγμα του 1991 του Κρατικού Συμβουλίου της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σχετικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από βουλευτή του κόμματος της Ενωμένης Ρωσίας, του κόμματος δηλαδή του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Γευγένη Φεντόροφ. Ο συγκεκριμένος βουλευτής θεωρεί ότι η απόφαση του Κρατικού Συμβουλίου της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών ήταν παράνομη, αφού ελήφθη από αντισυνταγματικό όργανο και κατά παράβαση των απαιτήσεων σειράς άρθρων του τότε συντάγματος.